έχει πει το όνομά της ποτέ. Ποτέ. Λέει πάντα και χθες πάλι άνθρωπος. Τον άνθρωπό μου. Εγώ κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ πληγωμένος άνθρωπος. Του ήρθε του βρουτζάς. Εννοείται. Δεν είχε πάρει χαμπάρι καθόλου. Και μια μέρα προφανώς πρέπει, όπως καταλαβαίνω εδώ, πρέπει να ξύπνησε η Ευαγγελία και να του είπε: ξέρεις τι γίνεται, Ηλία. Bye bye. Έτσι, μια μωρό μου με άλλο στο Ντουμπάι. Άσε το παιχνίδι και έφυγε. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με Γιώργο, γιατί από άποψη αστρολογική το λέω. Συγγνώμη που παίρνω λίγο τη δουλειά τη κυρία Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά, Παρθένος, άμα κερατωθεί, άμα εν πάση περιπτώσει τον αφήσει για κάποιον άλλον. Το είπε, παιδιά. Είπε. Ο τρόπο που το είπε είναι ότι έφυγε. Λοιπόν, άμα. Αλλά μετά το υποθέμα που έχει προδοθεί και δεν έχει προδοθεί. Όταν ο άλλο σου λέει φεύγω για οποιοδήποτε έχει ψηλό. Άλλο το φεύγω. Κάτσε, για να παρεξηγηθώ. Εγώ δεν λέω ότι πριν τον χωρίσει είχε βρει άλλη σχέση και δεν μα αφορά. Δεν λέμε αυτό, λέμε να τον αφήσει για κάποιον άλλο. Προφανώς τον άφησε για κάποιον άλλο. Αυτό όμως είναι ξεκάθαρο. Αυτό αφού το είπε και ο ίδιος, συνέδριξε το πρώτο θέμα. Πάντως ο άνθρωπος το χειρίζεται πολύ καλά. Το χειρίζεται πολύ αξιοπρεπέστατα. Δηλαδή θα μπορούσε να βγάλει κακία και μπάθε και δεν το κάνει. Και είναι προς τιμή του αυτό. Είναι πραγματικά. Cool. Ναι, εμένα μου βγάζει, επειδή το βλέπει δεν συγγνώμη τώρα. Δεν μπορεί όμως να πει κάτι άλλο. Βγάζει και το τι καντήλια τη έχει ανεβάσει από μέσα. Φαντάζομαι, το φυσιολογικό αυτό είναι. Το φυσιολογικό δεν είναι. Ναι, αλλά έχει κάνει σωστή προπόνηση για να σταθεί απέναντι στο θέμα και να βγαίνει τύπου. Όχι, δεν είναι. Δημόσια, το γυρίζει το άνθρωπο άψο. Τώρα μα πήγε στο Las Vegas. Και πώ την στολίζει και πώ την ανεβάζει και την κατεβάζει. Αυτό είναι. Ποια τον ζήλευε. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, Ναταλή τον ζήλευε.